Με το βλέμμα στραμμένο στην επόμενη μέρα, οι άνθρωποι του τουρισμού στο Ρέθυμνο, κάνοντας το δικό τους απολογισμό, χαμογελούν και πάλι, καθώς όπως λένε, αν και στην αρχή της σεζόν βρέθηκαν μετέωροι, εν τούτης η πορεία της τους επεφύλαξε ευχάριστες εκπλήξεις. Το 2021 αφήνει πίσω του ένα παρελθόν γεμάτο εμπειρίες και μία περίοδο όπου βρεθήκαμε μετέωροι σε όλο τον κόσμο οι άνθρωποι του τουρισμού. Ανοίγουν όμως πόρτες, καινούργιες πόρτες, και η ελπίδα χαμογελά ξανά. Την ανάκαμψη που όλοι επιζητούμε πρέπει να συνδέσουμε τη βιομηχανία τουρισμός με τις κοινωνικές, πολιτιστικές και περιβαλλοντικές πτυχές του ταξιδιού και να πετύχουμε βιωσιμότητα σε όλα τα σημεία επαφής με τον άνθρωπο και το περιβάλλον. Το άνοιγμα της μίας αγοράς μετά της άλλης από εκείνες που παραδοσιακά δίνουν τη δική τους ψήφο εμπιστοσύνη στην Κρήτη και το Ρέθυμνο ήταν το φιλί της ζωής για την εξέλιξη της τουριστικής περιόδου. Για μας σήμερα, όπως λένε και τα Ηνωμένα Έθνη, ξεκινά μία νέα μέρα στον τουρισμό, μία μέρα με ένα καινούριο προφίλ, θα λέγαμε, με πελάτες οι οποίοι έχουν πλέον αποτιμήσει, έχουν εκτιμήσει ακόμα περισσότερο την ανάγκη να ταξιδεύσουν και να ανοίξουν τα φτερά τους να γνωρίσουν τον κόσμο. Τουριστικοί επιχειρηματίες του νομού χέρι-χέρι με τους αυτοδιοικητικούς φορείς γιόρτασαν με ξεχωριστό τρόπο την Παγκόσμια ημέρα τουρισμού, εκφράζοντας το δικό τους ευχαριστώ στους επαναλαμβανόμενους φίλους του Ρεθύμνου που κόντρα στις συνθήκες που επιβάλλει η πανδημία προγραμμάτισαν και φέτος τις διακοπές τους στο Ρέθυμνο. Ανταποδίδουμε την ευχαρίστησή μας που θεωρούν το Ρέθυμνο ένα εξαιρετικό προορισμό. Ο τουρισμός, όπως όλοι καλά γνωρίζουμε, κυριαρχεί στην οικονομική και κοινωνική ζωή του νησιού μας. Είναι ο τομέας στον οποίο στηρίζεται όχι μόνο η τοπική οικονομία, αλλά και η ταυτότητα του νησιού μας. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης τιμήθηκε η μνήμενος ανθρώπου που εργάστηκε και για τον τουρισμό του αείμνηστου Δημάρχου Ρεθύμνου Δημήτρη Αρχοντάκη, η οικογένεια του οποίου παρέλαβε τιμητική πλακέτα. Ενώ η βραδιά έκλεισε με τις μελωδίες του κορυφαίου Έλληνα μουσικοσυνθέτη Μίκη Θεοδωράκη από τη Δημοτική Φιλαρμονική Ρεθύμνου.